Λοιπόν, η συμπλοκή μου ιστορία ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν, ξεκινώντας η στιοπλοεία στα 6 μου χρόνια. Ευτυχώς είχα την τύχη να περάσω από αρκετές κατηγορίες πριν φτάσω στο Φιν. Μερικές από αυτές ήταν το Optimist, το Laser Radial, Laser Standard, 420 και διάφορες κατηγορίες Killboat όπως το J24, Plateau 25 και τελικά κατέληξα να αγαπήσω περισσότερο από όλες το Φιν και να τρέξω δύο φορές Ολυμπιακούς με αυτό. Κέρδισα ένα πρωτάθλημα Ευρώπης το 2012. Βρίσκομαι μέσα στις πρώτες 10 της παγκόσμιας κατάταξης από το 2010 και μετά. Και έχω και δύο πρώτα ευρωπαϊκά νέων, σαν νέος τότε, με το Φιν. Λοιπόν, τα προβλήματα της ελληνικής στιοπλοείας. Νομίζω ότι ήταν τετριμένο να πούμε ότι ναι, τα προβλήματα της στιοπλοείας είναι τα οικονομικά και με λίγη περισσότερη οικονομική βοήθεια θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα ή βοήθεια της πολιτείας και της κοινωνίας γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο τετριμένα και το βασικό πρόβλημα είναι πρόβλημα νοοτροπίας. Νοοτροπίας που ο κόσμος, ενώ έχουμε όπως βλέπετε την καλύτερη πίστα στον κόσμο, δεν κατεβαίνει να κάνει στιοπλοεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν δειλά-δειλά ξεκινήσει ο κόσμος και κατεβαίνει και νομίζω ότι ύστερα από την επιτυχία των παιδιών του Τάκη του Μάντι και του Παύλου του Καγιαλή έγινε ακόμα πιο γνωστή στιοπλοεία και ο κόσμος κατεβαίνει στη θάλασσα. Νομίζω ότι η στιοπλοεία από μόνη της, όσο περισσότερο κόσμο έχει, θα κινηθεί προς την καλύτερη κατεύθυνση. Όσον αφορά το παρόν και το μέλλον, νομίζω το παρόν είναι αρκετά δυνατό. Ήδη εκτός από τους Ολυμπιακούς που τραβάνε όλο το ενδιαφέρον και οι αθλητές, μπορούμε να δούμε και άλλους αθλητές σε μικρότερες κατηγορίες να είναι πάρα πολύ δυνατοί, να φέρουν παγκόσμια, ευρωπαϊκές διακρίσεις και νομίζω αν συνεχίσουν έτσι οι αθλητές και αν βρουν κίνητρο, γιατί όλα είναι ένα κίνητρο και προσωπικό αλλά και βοήθεια λίγο από τους γύρω τους, νομίζω το μέλλον θα είναι και ελπίζω να είναι πολύ καλύτερο από το παρόν. Προσωπικές φιλοδοξίες. Οι φιλοδοξίες μου για το μέλλον, νομίζω μετά από δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες ικανοποιητικές θα τις χαρακτήριζα εγώ. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να τις χαρακτηρίσει όπως θέλει. Νομίζω είναι άλλη μια Ολυμπιάδα και όχι απλά συμμετοχή αλλά διάκριση. Ένας ακόμα στόχος νομίζω είναι να πάρω το πτυχίο μου σαν μηχανικό στο Πολυτεχνείο που έχει μπει και αυτό στο δρόμο του. Το Φιν είναι μια κατηγορία που ξεκίνησε το 1949, αν δεν κάνω λάθος, από έναν Φιλανδό που λεγόταν Σάρπι, σχεδίασε το Φιν και από τότε ξεκίνησε να είναι στους Ολυμπιακούς. Στην Ελλάδα είναι από τις πιο γνωστές κατηγορίες και νομίζω αυτό οφείλεται στο ότι οι πιο γνωστοί Έλληνες στιοπλόοι όπως είναι ο Τάσος Μπουντούρης, ο Ηλίας Χατζηπαυλής, ο Εμίλιος Παπαθανασίου, έχουν περάσει από αυτή την κατηγορία με μεγάλες έως τεράστιες επιτυχίες. Μην ξεχνάμε το ασημένιο μετάλλιο του Ηλία του Χατζηπαυλή. Αν θα ήθελα να δοκιμάσω κάποιο άλλο είδος σκάφους. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχω δοκιμάσει αρκετά σκάφη. Ένα πολύ ενδιαφέρον σκάφος που θα ήθελα να το κάνω νομίζω στους Ολυμπιακούς, αν και το μέγεθός μου δεν με βοηθάει, θα ήταν το Νάκρα. Νομίζω φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό απ' έξω και από ό,τι έχω συζητήσει με τους Έλληνες που ασχολούνται με τη Σοφία και τον Μιχάλη, που πήγανε και στους Ολυμπιακούς του Ρίο,
είναι αρκετά πιο εντυπωσιακό από μέσα. Γενικά το Φίνι είναι ένα σκάφος που συμμετέχει μόνο ένας. Παρ' όλα αυτά είναι μια μεγάλη ομάδα από πίσω από κάθε Έλληνα εστιοπλό που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς, ακόμα και να μην συμμετέχει να λαμβάνει μέρος σε ένα παγκόσμιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η ομάδα από πίσω του είναι πολύ μεγάλη. Κάποτε μου είχε πει ένας φίλος ότι καλός είναι ο μαέστρος, λέει, αλλά χωρίς την ορχήστρα δεν παίζει. Οπότε νομίζω έτσι είναι και ένας φινίστας, ότι μπορεί να είναι μόνος του, αλλά από πίσω παίζει μια πολύ μεγάλη ορχήστρα και υπάρχουν πολλά άτομα από γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους, ψυχολόγους που βοηθάνε σε αυτή την ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω αξίζει, στον προπονητή μου, τον Θοδωρή τον Πολυχρονίδη, που ήταν μαζί μου τους τελευταίους μήνες πριν το Ρίο και νομίζω βοήθησε τα μέγιστα σε αυτό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μου που συνεδρίασαν στα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια, που είναι η εταιρεία Amasto και η εταιρεία BMS United Bikers, καθώς και τους υποστηρικτές μου που ήταν η εταιρεία Soltibag. Οι σημαντικότερες στιγμές στην ιστοπλοϊκή μου καριέρα. Νομίζω η πρώτη και πιο σημαντική στιγμή ήταν όταν κέρδισα το ευρωπαϊκό Φίνι το 2012. Ήταν κάτι που είχα δουλέψει πολύ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουνα και τόσο έτοιμος, μια και ήμουνα μόλις 23 χρονών. Και η ιστορία του Φίνι έχει δείξει ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο μεγάλος για να κερδίσεις κάποιους σημαντικούς αγώνες. Μια άλλη στιγμή που δεν έχει να κάνει τόσο με τη θάλασσα, αλλά έχει να κάνει με τη θεριά, ήταν νομίζω η πρώτη φορά που πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα την ώρα της τελετής έναρξης, κατά την είσοδο της ομάδας στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.